Μίλα μου για καλή ζωή. Μίλα μου για Μίλνερ. Πώς περνούν αυτές οι μέρες. Έχει μια φοβερή σκόνη έξω από τον Αλφα, φαντάζομαι, και έξω από το σπίτι σας. Παιδιά, φαινόταν ο ήλιος σαν να ήταν μια λάμπα μέσα στα σύννεφα. Ναι. Ήταν απίστευτο. Παρ' όλα αυτά, εμείς ξυπνάμε με χαμόγελο, γιατί αυτή είναι μια επιλογή. Θα σας πω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έρχονται στη ζωή μας τυχαία. Θυμάστε που έχω τη μέση μου τόσες μέρες. Χθες, τέλος πάντων, μετά από μια εβδομάδα πόνων και παρά τις ασκήσεις που μου έδωσες και μου έδειξες αγαπημένα μου Κώστα Φραγκολιά, παρά τα φαρμακάκια που έπαιρνα και τέλος πάντων, και εμένα με βελτίωναν, αλλά δεν ήμουν καλά. Πάω χθες με λίγα λόγια στο Υγεία να ευχαριστήσω τον στρατή, τον Πατακό, τον καρδιοχειρουργό που με πήγε εκεί, με έφερε κτλ. Με πάει σε ένα φυσιοθεραπευτή. Σε πήγε ο καρδιοχειρουργό. Αυτόν ήξερα. Αυτά είναι. Πραγματικά. Αυτά είναι. Και εγώ να ρωτήσω. Παιδιά, και φτάνω σε ένα φυσιοθεραπευτή να σας πω πόσο δικός μου ήταν. Ο οποίος μου λέει. Όχι, όχι. Γιατί δεν σκέφτηκες ότι η μέση σου θα γίνει καλά και ότι δεν πονάει για να περάσει. Κάτσε να δεις τώρα. Ξεκινάει λοιπόν, μου κάνει κάτι περίεργο, κάτι μασκή, κάποιες πιέσεις, μια σαν βελονισμό με τα δάχτυλα και μου λέει. Θέλω να σκεφτείς ότι δεν έχεις σκολίωση και ότι δεν πονάς. Να ξέρεις ότι ο Ιπποκράτης είπε ότι το 70% της υγείας μας οφείλεται στη σκέψη μας. Και λέω, δικέ μου άνθρωπε, πού είσαι. Και γιατί δεν πήγες στο σπίτι σου να πεις δεν πονάω, δεν πονάω, δεν πονάω. Είδες, έπρεπε να μου το υπενθυμίσει. Έπρεπε να μου το υπενθυμίσει ο φυσιοθεραπευτής. Πολλοί λένε γι' αυτό και για τον καρκίνο. Είδες, τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο.